Ο οποίος κλείνει τα 30 χρόνια στη Φιλαρμονική και αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα και όχι με άλλα τόσα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η συναυλία όλη είναι αφιερωμένη για εκείνη. Ωραίο τραγούδι.
Thank you.
έχει μια υπέροχη φωνή, το Στέλιο το Ξανθό. Με τη σειρά μου ήθελα να ευχαριστήσω, όλους εσάς και το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω στους γονείς μου, γιατί με τα καλά και τα άσχημά μου με στηρίζουν σε κάθε προσπάθεια που κάνω. Let's go.
σαν το κέρι να σβήσει και να μας αφήσει. Πάνω, για να σε γλυκό ζεστάνω σαν μελιονάκι, σαν πουλί. Πάμε όλοι μας. Καμαρούλα μια σπαλιά, δύο επιτρία, όσοι και ένα τρία, μήκος και Για σαν τη λύρα σου και μια να το λαγούδω.
κάνε να την γυρνήσεις πίσω. Και μαζέψε τα λόγια σου, μη σε καταχαιρίσω. Πώς το να δίνω, πέστε μου, να μου γυρίζει τόσο. Να το να πας μου έρχεται, να του κόψω τη γλώσσα. Εσύ κατάπως όλη αυτή που βλέπετε είναι έργα τεχνική. Κανείς δεν πληρώνεται, δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση κρατική, δηλαδή από το κράτος δεν υπάρχει κάτι. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν κάποια χρήματα από το Δήμο, τώρα ούτε αυτά υπάρχουν. Και τα παιδιά αυτά εδώ δεν πληρώνονται. Η μοναδική τους αμοιβή είναι το χειροκρότημα. Και γι' αυτό θέλω να σας τα παρουσιάσω ένα-ένα. Και να τα χειροκροτήσετε, να πάρετε αυτό που αξίζει. Ξεκινάμε στο φλάουτο. Έπαιξε η Θεοδοσία Αρβανίδη. Η Θεοδοσία είναι από το Κάστρο. Είναι άξιο εμπέκνο του Κάστρου. Η Βασιλική Λιμπέρη. Στο κλαρινέτο
έπαιξαν η Δήμητρα Αναστασοπούλου. Πάνω από 15 χρόνια η Δήμητρα στη Φιλαρμονική, όπως και η Αγγελική Ισίρου. Ο Νίκος Περέτας. Ο Νίκος Περέτας είναι τρίτη γενιά μουσικών στη Φιλαρμονική. Έπαιζε ο παππούς του και ο πατέρας του. Η Κλεοπάτρα Λιμπέρη. Η Ιωάννα Ζωγοπούλου. Και η Αναστασία Θεοφιλοπούλου. Το άλτο σαξόφωνο. Η Μαρία Λιμπέρη. Όπως βλέπετε έχουν πολύ κοινό οι αδερφές Λιμπέρη, είναι από τη Μανολάδα. Είναι τρεις αδερφές που παίζουν. Και η Αριάδνη Τσαντήλα. Στο τενόρο σαξόφωνο ο Γιώργος Ελαϊδής. Στην τρομπέτα ο Τάσος Ελαϊδής. Ο Γιώργος ο Τάσος είναι αδέρφια. Μεγάλη γενιά και αυτή στη Φιλαρμονική, έπαιζε και ο παππούς τους. Συνεχίζουμε με την τρομπέτα, ο Γιάννης Βαρδιτσιώτης. Ο Στέφανος Ζωγόπουλος. Και η Βασιλική Φουρναράκη. Τζένις έπαιξε ο Μινάς Μίκος. Ακριβώς είναι. Παίζει μαζί με τη μαμά του, τη Στεφανία Φλωβατόμου, που παίζει κρυφά. Κάτσι μάνα και δύο τώρα στραγωνί. Στον κόρνο, η Λιδερία Τσαγρή. Στο άλπι κόρνο, η Αθανασία Τσαγρή. Αδερφές. Στο κλαρινέτο, ξέχασα να πω τον Παναγιώτη Τσίρο. Ο οποίος είναι στη Φιλαρμονική από 8 ετών. Είναι παρετώνης της Φιλαρμονικής. Συνεχίζουμε στο άλλο κόρνο, ο Κωνσταντίνος Ζωγόπουλος. Ο τέταρτος αδερφός, είναι 4 αδέρφια Ζωγόπουλοι που παίζουν τώρα στη Φιλαρμονική. Στην Τούμπα, ο Τάσος Αλεξανδρόπουλος. Στο Εφόνιο, ο Γιάννης και Κάτος. Στην Τραμς, ο Μπάμπης ο Μέτσος. Όπως είπε και ο Κέλλη, ο Μπάμπης συμπληρώνει 30 χρόνια στη Φιλαρμονική. Είναι 15 ετών στην Ευρωπαϊκή. Έτσι. Στα Χρουστά, ο Γρηγόρης Ζωγόπουλος. Στεφανία Φελοπάδο. Και ο Διονύσης Κάτελας που δεν ήρθε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε να φάνηκε η Φιλαρμονική αντάξει των δικών σας προσδοκιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν τελειώσουμε όμως, θέλω να σας παρουσιάσω τους δύο τραγουδιστές. Καταρχήν την Αγγελική Κουνάκη. Η Αγγελική είναι από τα Λιχανά. Μένει βέβαια στην Αθήνα, αλλά αγαπάει πάρα πολύ τα Λιχανά. Προηγουμένως τραγούδησε και ένα τραγούδι που έλεγε «Έχω ένα μυστικό που δεν θα σας το πω», αλλά το μυστικό είναι ότι παντρεύτηκε πριν από 10 μέρες. Και το Στέλιο Ξανθό. Ο Στέλιος είναι από την Κάτω Παναγιά, μια πολύ καλή φωνή. Στις 15 Αυγούστου θα τραγουδήσει μαζί με τον Δημήτρη Μπάση στην Κάτω Παναγιά στο
πανηγύρισα κάτω Παναγιούσικα. Παναγιούσικα 2014. Λοιπόν. Και τέλος, το μαέστρο μας, το Κώστα του Κωστερόνη. Τρία χρόνια που βρίσκεται στη Φιλαρμονική έχει καταπτώσει και την έχει ανεβάσει ένα επίπεδο ακόμα από ό,τι ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Για τον πρόεδρο, δεν θα πει τίποτα. Θα θέλαμε όμως και ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Αντρέα Τομίγκο, ο οποίος τόσα χρόνια παλεύει με τη Φιλαρμονική, με δίπλα στα παιδιά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και το σύνολο της Φιλαρμονικής που κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο τόσα χρόνια για να μπορεί αυτή η Φιλαρμονική να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και να πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Επίσης να ευχαριστήσουμε για τον ηχολήπτη μας, τον Μαράκα, τον κύριο Σάκη και τον βοηθό του, τον Τρίφωνα τον Κόλια. Τον αφήσουμε ένα παραπονεμένο. Αφιερώνω στη αραβωνιαστικιά του με πολύ πολύ αγάπη. Το Everything I Do. Δεν έχουμε κάνει καμία σχεδόν πρόβα, οπότε συγχωρήστε με την πρόβα. Δεν θα γίνει λάθος.
Ποιο.